ή επιτέθηκαν στις διαταγές του αφέτη. Αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της 8ης υποδομίας. Για την πρωτοπορία, αρχικά από το κάγκελο είναι ο Ηλιοκλής. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο δικέφαλος Αϊτός. Αυτοί οι δύο οδηγούν την κούρσα. Στη συνέχεια είναι κινούμενο στόχο το κάγκελο Πικ Νίκ. Λίγο πιο πίσω είναι η Lady Amalia και ο Braveheart. Πολεμιστής ακολουθία. Σημάκη Junior και Fortunate Way βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις. Ο Ηλιοκλής οδηγεί την κούρσα. Στο σημείο των 1400 βρισκόμαστε. Κινούμενο στόχο είναι δεύτερο. Τώρα ο Πικ Νίκ απ' έξω περνάει αυτό στη δεύτερη θέση. Μένει λίγο πιο πίσω ο δικέφαλος Αϊτός. Braveheart και Lady Amalia στις επόμενες θέσεις. Ο πολεμιστής ακολουθεί, ενώ λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο Ασημάκη Junior και στην τελευταία θέση Fortunate Way. Στα 1000 μέτρα ο Ηλιοκλής οδηγεί την κούρσα, έχει δώσει ένα αργό ρυθμό στη διαδρομή. Στη συνέχεια είναι ο Πικ Νίκ δεύτερο. Η Lady Amalia τώρα περνάει απ' έξω τρίτη. Κινούμενο στόχο ακολουθεί. Δικέφαλος Αϊτός, Braveheart στη συνέχεια. Πολεμιστής Fortunate Way και Ασημάκη Junior βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις. Στα 700 μέτρα είναι ο Ηλιοκλής στο κεφάλι και στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Big Nick. Η Lady Amalia τρέχει συνέχεια ανοιχτά, έτσι βρίσκει ευκαιρία ο κινούμενος στόχος να περάσει αυτό στην τρίτη θέση. Και στα 600 μέτρα ο Ηλιοκλής θέλει να ξεφύγει, ο Big Nick βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ακολουθεί ο κινούμενος στόχος, ενώ απ' έξω ο Fortune Way αναπτύσσεται και από το κάγκελο προσπαθεί να βρει ελεύθερη εσωτερική ο δικέφαλος Αϊτός. Λίγο πριν από την είσοδο στην ευθεία ξεφεύγει ο πρώτος. Μένει πρώτο στην ευθεία, έχει απομακρυνθεί από τους αντιπάλους το Ηλιοκλής. Στη δεύτερη θέση τώρα θέλει απ' έξω να περάσει ο πολεμιστής. Στα μέσα της ευθείας ο Ηλιοκλής ξεφεύγει, ο πολεμιστής απ' έξω περνάει στη δεύτερη θέση. Ο Braveheart βέβαια έχει περάσει δεύτερος τώρα από μέσα και έτσι ο πολεμιστής έμεινε λίγο πιο πίσω. Στα τελευταία μέτρα Ηλιοκλής, στη δεύτερη θέση ο Braveheart. Για την τρίτη θέση θέλει να περάσει από μέσα ο δικέφαλος Αϊτός και απ' έξω περνάει ο πολεμιστής. Ή επιτέθηκαν στις διαταγές του αφέτη. Αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της 8ης υποδομίας. Για την πρωτοπορία, αρχικά από το κάγκελο είναι ο Ηλιοκλής. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο δικέφαλος Αϊτός. Αυτοί οι δύο οδηγούν την κούρσα. Στη συνέχεια είναι κινούμενο στόχο το κάγκελο Πικ Νίκ. Λίγο πιο πίσω είναι η Lady Amalia και ο Braveheart. Πολεμιστής ακολουθία. Σημάκη Junior και Fortunate Way βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις. Ο Ηλιοκλής οδηγεί την κούρσα. Στο σημείο των 1400 βρισκόμαστε, ο κινούμενος στόχος είναι δεύτερος. Τώρα ο Πικ Νίκ απ' έξω περνάει αυτό στη δεύτερη θέση. Μένει λίγο πιο πίσω ο δικέφαλος Αϊτός. Braveheart και Lady Amalia στις επόμενες θέσεις. Ο πολεμιστής ακολουθεί, ενώ λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο Ασημάκη Junior και στην τελευταία θέση Fortunate Way. Στα 1000 μέτρα ο Ηλιοκλής οδηγεί την κούρσα, έχει δώσει ένα αργό ρυθμό στη διαδρομή. Στη συνέχεια είναι ο Πικ Νίκ δεύτερος. Η Lady Amalia τώρα περνάει απ' έξω τρίτη. Κινούμενο στόχο ακολουθεί, δικέφαλος Αϊτός, Braveheart στη συνέχεια, πολεμιστής Fortune Way και Ασημάκη Junior βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις. Στα 700 μέτρα είναι ο Ηλιοκλής στο κεφάλι και στη δεύτερη θέση βρίσκονται Big Nick. Η Lady Amalia τρέχει συνέχεια ανοιχτά, έτσι βρίσκει ευκαιρία ο κινούμενο στόχο να περάσει αυτό στην τρίτη θέση. Και στα 600 μέτρα ο Ηλιοκλής θέλει να ξεφύγει, ο Big Nick βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ακολουθεί ο κινούμενο στόχο ενώ απ' έξω Fortune Way αναπτύσσεται. Και από το κάγκελο προσπαθεί να βρει ελεύθερη εσωτερική ο δικέφαλος Αϊτός. Λίγο πριν από την είσοδο στην ευθεία ξεφεύγει ο πρώτος. Μπαίνει πρώτος στην ευθεία, έχει απομακρυνθεί από τους αντιπάλους του Ηλιοκλής. Στη δεύτερη θέση τώρα θέλει απ' έξω να περάσει ο πολεμιστής. Στα μέσα της ευθείας ο Ηλιοκλής ξεφεύγει, ο πολεμιστής απ' έξω περνάει στη δεύτερη θέση. Ο Braveheart βέβαια έχει περάσει δεύτερος τώρα από μέσα και έτσι ο πολεμιστής έμεινε λίγο πιο πίσω. Στα τελευταία μέτρα Ηλιοκλής, στη δεύτερη θέση ο Braveheart. Για την τρίτη θέση θέλει να περάσει από μέσα ο δικέφαλος Αϊτός και απ' έξω περνάει ο πολεμιστής.